Στην υγεία σου, μωρό μου. Σιγά, μη σου πω και στην υγεία σου που κόντεψε να χαλάσει τη δική μου όλη αυτή την εβδομάδα. Έλα, ρε, εγώ σταμάτα την γκρίνια, γκρίνια. Καλησπέρα σας, ελπίζω να είστε καλά. Εμείς εδώ μια χαρά και ο Δημήτρης ιδιαίτερα ανεβασμένος. Γιατί είναι ο Δημήτρης ανεβασμένος? Για πες μου που δεν το ξέρω. Γιατί σήμερα στην εκπομπή μας φιλοξενούμε 19 πανέμορφα κορίτσια που πήραν μέρος στο διαγωνισμό Face of the Year 99. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης. Το κακό είναι ότι 7 μέρες είχα συνεχώς την γκρίνια της γογός. Τόσο εύκολα με δίνεις? Εγώ απλώς λέω την αλήθεια στον κόσμο. Την αλήθεια λες, κάτσε να πω εγώ και τη δική μου αλήθεια. Συγγνώμη, εδώ όπως ξέρετε έχουμε μια εκπομπή. Πρέπει να προετοιμαστούμε να συναντηθούμε, να πούμε 5 πράγματα. Έτσι δεν είναι? Απόλυτος. Τηλεφωνώ λοιπόν στο κινητό κλειστό. Στο σπίτι τηλεφωνητής. Άφαντος ο Δημήτρης. Πες και άλλα ψέματα στον κόσμο. Πρέπει να μάθω λοιπόν πού είναι. Μαθαίνω ότι είναι σε πρόβες και σε γυρίσματα με τις πανέμορφες κοπέλες. Γυρίσματα τώρα, τι γυρίσματα ήταν αυτά δεν ξέρω. Ενώ το βράδυ γυρνούσε σε κλαμπ. Κάτσε ρε, εγώ γυρνούσε σε κλαμπς, τι θα πει αυτό? Πήγα απλώς εκεί για να γνωριστώ με τις κοπέλες, για να είμαστε όλοι μαζί και να αναθερμάνουμε τη σχέση. Μη χάνεις τα λόγια σου, λέω αλήθεια και μην με κοροϊδεύεις εμένα. Τι να αναθερμάνεις, μήπως τον παράκανες λίγο, λέω μήπως. Εγώ σε πληροφορώ ότι ήμουν κύριος και να ρωτήσεις όποιον θέλεις. Δεν θα ρωτήσω κανέναν, θα δω πόσο κύριος ήσουν. Τώρα εδώ, πες μας τα σημερινά μας θέματα. Α, μάλιστα, με τρέχετε κιόλας. Βεβαίως, πάρα πολύ σήμερα. Διατάξτε, κυρία στρατηγέ, ό,τι πείτε. Εκτός λοιπόν από τις 19 πανέμορφες κοπέλες, στην απόψινή μας εκπομπή έχουμε και... Τι έχουμε, Δημητράκη? Και πες μας. Ας το πω εγώ. Έχουμε τη βράβηση της κυρίας Μαριάννας Βαρδινογιάννη από το περιοδικό Ντίβα. Αυτό ήθελες να πεις? Αυτό, ναι, αυτό ναι. Έχουμε, ναι. Εκτός αυτού, όλα τα θέματα που αφορούν την ελληνική και ξένη showbiz. Μήπως ήθελες να πεις και αυτό? Ναι, και ότι σήμερα στην εκπομπή δεν θα λείψει τίποτα, μα τίποτα άλλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για πάμε. Το ντου στα παρασκήνια των Καλλιστείων, όλο βόλας φέι στο Μαρινόπουλο. Ακολουθήσαμε τις διαγωνιζόμενες παντού και φυσικά δεν χάσαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί τους. Λίγες μέρες πριν το διαγωνισμό, τα κορίτσια είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους, αλλά και να διασκεδάσουν στο πιάνο μπαρ γνωστού ξενοδοχείου. Μετά άρχισαν τα δύσκολα. Εξωτερικά γυρίσματα σε κότερο. Μπορεί να έκανε αρκετό κρύο, τα κορίτσια όμως ούτε που το κατάλαβαν. Η αγωνία βλέπετε. Πάντως εμείς κατορθώσαμε και μιλήσαμε λίγο μαζί τους για τα μελλοντικά σχέδιά τους, αλλά και για τις εμπειρίες τους από το διαγωνισμό. Είμαι η Λιδία Πρασά, 22 χρόνων και κατοικώ στην Αθήνα. Έχω τελειώσει διοίκηση επιχειρήσεων, δημόσιες σχέσεις και δημοσιογραφία. Τα χόμπι μου, σκι και πατινάς και φιλοδοξώ να εργαστώ στην τηλεπαρουσιάστρια. Μου αρέσει η διασκέδαση, γι' αυτό διαβάζω Έξοδος, γιατί μου επιδεικνύει να διασκεδάζω σωστά. Ονομάζομαι Βίκη Σάκου. Είμαι 18 χρονών και γεννήθηκα στη Λάρνακα της Κύπρου. Ασχολούμαι με το modeling και λατρεύω το χορό. Θέλω να γίνω αεροσυνοδός, αλλά δεν πετάω στα σύννεφα. Διαβάζω όπως πολλές Κυπρίες στο ΣΟΚ για να μαθαίνω τα πάντα γύρω από τους αγαπημένους καλλιτέχνες. Έχω συμμετάσχει σε fashion shows και θέλω να σπουδάσω αισθητικός και επαγγελματικό μακιγιάζ. Ο Θέμος Αναστασιάδης είναι ο αγαπημένος μου δημοσιογράφος και το Penthouse το προτιμώ για τα έξυπνα άρθρα του. Ονομάζομαι Κατερίνα Δελή και είμαι 23 χρόνων. Έχω σπουδάσει επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας και εργάζομαι ήδη ως μοντέλο. Στο μέλλον θα ήθελα να δημιουργήσω τη δική μου επιχείρηση. Ασχολούμαι με τη ζωγραφική και το χορό. Το σκι όμως και οι καταδύσεις είναι οι μεγάλες μου αγάπες. Για τους άντρες θέλω να ξέρω τα πάντα. Γι' αυτό διαβάζω Μαξίμ. Αυτά προς το παρόν. Περισσότερα παρασκήνια από το διαγωνισμό όλο.